Θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά τον τουρισμό, αφορά τους επιχειρηματίες τουρισμού. Θα πάμε στα Χανιά, γιατί εκεί οι ξενοδόχοι Χανίων έχουν διατυπώσει ένα συγκεκριμένο αίτημα που αφορά την απαλλαγή των ξενοδοχείων, των Χανίων, από δημοτικά τέλη, από την καταβολή των δημοτικών τέλων. Θα ανοίξουμε μία συζήτηση με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, τον κύριο Μανώλη Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για την παρέμβασή σας στην εκπομπή μας. Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα αποτελέσει μία ανάσα ή μία καταβολή δημοτικών τελών για τους επιχειρηματίες στο μέτωπο των ξενοδοχείων, βέβαια, στα Χανιά? Θα αποτελέσει ανάσα για όλους τους ξενοδοχειακούς επιχειρηματίες σε όλη την Ελλάδα. Σωστό. Αυτό που λέμε είναι το απολύτως αυτονόητο. Δηλαδή, όταν τα ξενοδοχεία είναι κλειστά, αφενός δεν επιβαρύνονται οι υπηρεσίες του Δήμου, επομένως δεν υπάρχει λόγος να πληρώσει κάποιος. Από την άλλη πλευρά, να λάβουμε υπόψη μας ότι πολλά ξενοδοχεία έκλεισαν τον προηγούμενο Μάρτιο με κρατική εντολή, όπως ήταν αυτονόητο και αυτό, δεδομένου ότι ήταν η αρχή της πανδημίας, η οποία έρχονταν πολύ επιθετικά. Και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είτε πολλά ξενοδοχεία έμειναν κλειστά λόγω επιλογής των επιχειρηματιών, ναι, ή κάποια άλλα τύπης άνοιξαν. Τυπικά ήταν. Κύριε Γιαννούλη, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Υπάρχουν δήμοι στα Χανιά που ήδη έχουν απαλλάξει τους ξενοδόχους από την καταβολή δημοτικών τελών? Βεβαίως, υπάρχουν. Εμείς αυτό δεν είναι κάτι που ξεκινήσαμε τώρα, το έχουμε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Υπάρχουν ήδη δήμοι, από το καλοκαίρι θα έλεγα, οι οποίοι έχουν κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος, περίπου 3 μηνών, έχουν απαλλάξει τα ξενοδοχεία από τα τέλη καθαριότητας πρώτα από τους λογαριασμούς, δηλαδή για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Εμείς ζητάμε όμως αυτή η περίοδος να επεκταθεί, δεδομένου ότι τα ξενοδοχεία δεν άνοιξαν ή ακόμα και τώρα αυτά που είναι μέσα στις πόλεις ανοιχτά εν τύπης λειτουργούν. Τυπικά υπάρχουν λοιπόν ξενοδοχεία τα οποία είναι κλειστά και πληρώνουν δημοτικά τέλη. Βεβαίως, αυτό γίνεται πολλά χρόνια. Ναι. Σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ένας νόμος του 1976, ο 429, ο οποίος για λόγους που εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε, δεν τον εφαρμόζουν οι Δήμοι. Ο νόμος αυτός λέει ότι τα ξενοδοχεία πληρώνουν σύμφωνα με την εποχικότητά τους. Όταν ένα ξενοδοχείο είναι 7 μήνες, Απρίλιο, Οκτώβριο, ανοιχτό, θα πληρώνει τα τέλη για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όχι παραπάνω. Δυστυχώς ο νόμος αυτός δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Θέλει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, ξενοδοχεία χωρίς αντικείμενο δραστηριότητας, και εδώ θα πούμε ότι αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορεί να συμβούν, πληρώνουν κανονικά δημοτικά τέλη. Πληρώνουν κανονικότητα δημοτικά τέλη που έρχονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Αυτό λοιπόν το πράγμα, τουλάχιστον στην περίοδο αυτή, μετά έχουμε πρέπει να το συζητήσουμε, ζητάμε να εφαρμοστεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και υπάρχει άλλη μια επιβάρηση, το γεγονός ότι τα δωμάτια των ξενοδοχείων μπαίνουν με συντελεστή οικίας, ο οποίος είναι πολύ υψηλότερος από τον επαγγελματικό χώρο. Όλα αυτά λοιπόν, αν συνυπολογίσουμε την βαθύτατη κρίση στην οποία είναι ο τουρισμός και ο ξενοδοχειακός κλάδος φυσικά, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι, να δοθεί μία ανάσα στις επιχειρήσεις. Αυτό ζητάμε και τίποτα άλλο. Στην επιστολή σας αναφέρετε και στην παρέμβασή σας κάνατε λόγο για πληρότητα που άγγιξε το 30% κατά τη διάρκεια του 2020 στην κορύφωση της σεζόν. Σωστά, κύριε Γιαννούλη? Αυτό είναι ο μέσος όρος. Ο μέσος όρος. Θέλω να σας ρωτήσω, σας κάνω πάσα για να σας ρωτήσω για το στόχο της εφετινής περίοδου. Κοιτάξτε, ο στόχος της φετινής περίοδου θα έλεγα έχει αλλάξει. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι ήμουν από τους αισιόδοξους πριν τα Χριστούγεννα και περίμενα ότι η χρονιά θα είναι περίπου στα επίπεδα του 55-60% του 2019. Όμως, από τα Χριστούγεννα και έπειτα έχουμε το τρίτο κύμα πανδημίας που σαρώνει την Ευρώπη. Ακριβώς. Χώρες μεγάλες, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, είναι κλειστές μέχρι το Μάρτιο. Η Γερμανία ήδη έχει ανακοινώσει μέχρι το Μάρτιο. Έχουμε τρεις μεταλλάξεις που δεν τις γνωρίζαμε και έχουμε και τον πόλεμο των εμβολίων. Ποιος θα πρωτοπάρει τα εμβόλια? Όλα αυτά λοιπόν έχουν οδηγήσει όλη την τουριστική ροή προς τα πίσω. Δεν αγοράζει ο κόσμος διακοπές αυτή τη στιγμή. Είναι το τελευταίο πράγμα που θα ασχοληθεί. Και η καλύτερη πλέον περίπτωση είναι ένα 45-50%. Και έναρξη τουριστικής περίοδου, κύριε Γιαννούλη? Μετά το Μάιο. Μετά το Μάιο. Μαΐου και έπειτα, βέβαια. Και θα στηριχτούμε όλοι στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, στις κρατήσεις της τελευταίας ημέρας. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τον προγραμματισμό και για την τσέπη σας.
Αν προγραμματισμός είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει και μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί είναι ένα πολύ δυναμικό φαινόμενο η πανδημία. Η Ελλάδα τα έχει πάει καλύτερα από όλες τις χώρες. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα πλεονέκτημα ότι σε όλους τους χάρτες τους υγειονομικούς εμφανίζεται πράσινη. Η Ελλάδα και η Φιλανδία είναι από τις χώρες τις πιο ασφαλείς. Έχουμε ένα πλεονέκτημα εκεί, οπότε και ακρατήσει τελευταία στιγμή, αφού ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει κοντά στις χώρες του, Μεσόγειο, θα προτιμήσει σίγουρα μια χώρα όπως η Ελλάδα που είναι ασφαλέστατη. Και γεγονός είναι επίσης ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι και σε επίπεδο των logistics, να το πω έτσι, των υγειονομικών logistics, έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Έχουν γίνει πάνω από 1000 υγειονομικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Γίνονται εμβόλια, προχωρεί η διαδικασία. Εντάξει, υπάρχουν καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση των εμβολίων. Δεν παραλαμβάνουμε τα εμβόλια. Υπάρχουν καθυστερήσεις και πολλά κενά και στον προγραμματισμό της κυβέρνησης, στο σχεδιασμό της κυβέρνησης και με τα εμβολιαστικά κέντρα. Δεν πρέπει να εστιάσουμε και εκεί. Ναι, όμως το βασικό είναι ότι η καθυστέρηση είναι γιατί δεν έρχονται τα εμβόλια. Αυτές, και όχι μόνο στην Ελλάδα, πουθενά, σε καμία χώρα. Αν λοιπόν προχωρήσει το σύστημα, η διαδικασία του εμβολιασμού σε όλες τις χώρες, μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι από τέλη Μαΐου-Ιούνιου θα δούμε κάποια κίνηση, η οποία πιστεύουμε να είναι ικανοποιητική. Αναφορικά στα επίπεδα που σας περιέγραψα. Στο ενδεχόμενο να υπάρξει πιστοποιητικό εμβολιασμών, η γνώμη σας, κύριε Γιαννούλη, ποια είναι? Είναι μια πολύ καλή πρόταση, εξαιρετική, και διαπιστώνουμε ότι την έχουν υιοθετήσει ήδη πολλές χώρες. Η Δανία, μάλιστα πρόσφατα, που ειδικά στο αεροδρόμιο των Χανίων είναι η τέταρτη, νομίζω, αγορά. Και πολλές άλλες χώρες, και οι Ισπανοί το βλέπουν πολύ θετικά, που τους ενδιαφέρει πια, τους ενδιαφέρει πολύ, είναι μεγάλοι, έχουν το μεγαλύτερο τουριστικό κομμάτι στην Ευρώπη. Επομένως, είναι μια πρόταση που θεωρώ ότι θα δει και από άλλες χώρες, γιατί είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, αν δεν έχει κάποιος το πιστοποιητικό στα χέρια του, δεν θα μπορεί να ταξιδέψει? Όχι, ταξιδεύουν όλοι. Ναι. Απλά αυτός που έχει το πιστοποιητικό θα έχει την άνεση. Ουσιαστικά θα περνάει, ας πούμε, σαν να λέμε από ένα fast lane, από μια άλλη, από μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Με αυτή δεν την θα χρειάζεται να κάνει rapid test. Δεν θα χρειάζεται να τον δίπλο τσεκάρουν σε κάποια αεροδρόμια. Μάλιστα. Θα είναι με πολύ καλύτερη, με πολύ πιο άνετες συνθήκες. Μάλιστα. Κύριε Γιαννούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας, την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.